Γεια σας. Με μεγάλη χαρά απόψε σας παρουσιάζουμε δύο χορευτές τάγκο από την Αργεντινή, την Βερόνικα Κούτελ και τον Πάμπλο Μέντιτσι, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα για να διδάξουν σε δύο κύκλους σεμιναρίων που φιλοξενούνται στο στούντιο της Χριστίνας Βέσκου στην οδό Ιεροθέου 7α στην Ομόνια. Το τηλέφωνο για όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο σεμινάριο είναι 5226-359 και να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος έχει ήδη αρχίσει και τελειώνει 3 Απριλίου. Ο δεύτερος ξεκινάει στις 14 και τελειώνει στις 30 Απριλίου. Οι δύο χορευτές είναι επαγγελματίες, έχουν δική τους ομάδα που λέγεται La Viruta και στη μετάφραση, επειδή η συζήτηση θα γίνει στα ισπανικά, θα μας βοηθήσει ο Γκούναρ Βένσελμπλοκ. Καλώς ήρθατε και να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι τάγκο. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es tango? ¿Quién va a contestar? Bueno, tango es una danza popular de origen argentino. Το tango είναι ένα είδος χορό tipo folclore, δηλαδή típico της Αργεντινής. Que hoy día, bueno, se ha difundido por casi todo el mundo, pero que... Το οποίο σήμερα δεν είναι μόνο πια της Αργεντινής, αλλά έχει πάει παντού στον κόσμο. Pero los que habitamos en Argentina entendemos a la danza. Αλλά όποιος μένει στην Αργεντινή και κάνει τον χορό. Perdón, no a la danza, sino al tango. Συγγνώμη, όχι το χορό, αλλά το tango. Como una manera de vivir, una forma de vivir. Το καταλαβαίνει σαν ένας τρόπος ζωής. No es solamente bailar, cantar o escribir versos, poesía. Δεν είναι μόνο poesía. Να το τραγουδάει κανείς ή να το χορεύει, αλλά είναι να το ζήσει. Sino que todo tiene que ver con todo y por eso se adopta como una manera de vivir. Και επειδή έχει να κάνει με όποιο μέρος της ζωής, καταλαβαίνει κανείς ότι τάγκο είναι ένας τρόπος ζωής. ¿Quieres decir vos también algo del tango? Sí. Bueno, quizá... El tango como expresión en la música, en el en la danza, en el canto. Είναι και ένας είδος να εκφράσει κανείς μέσα στη μουσική και το τραγούδι. Expresa características de la idiosincrasia argentina, digamos. Εκφράσει το τρόπο ζωής της Αργεντινής και ειδικά του Buenos Aires, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που λέγεται ο Πορτένιος. Ο Πορτουάρια, digamos. Ή πιο πολύ του Λιμανιού. Que tiene que ver con la llegada de muchos europeos a nuestro país en la época de la inmigración. Που έχει να κάνει με πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν έρθει από την Ιταλία, από την Ισπανία τότε και μένανε οι περισσότεροι στο λιμάνι. Y que le han puesto un sello muy particular a lo que al perfil de hombre y mujer que se formaron en el Río de la Plata, digamos. Y οποίοι έχουν δώσει ένα πολύ ειδικό, μια σφραγή, ας πούμε, στο τρόπο ζωής και χορό που υπήρξε εκεί στο Ρίο de la Plata, που είναι το μεγάλο το ποτάμι, το οποίο είναι το λιμάνι της πόλης Buenos Aires. Έχει ακόμη και σήμερα να πει κάτι ο χορός αυτός? Εκτός από το να αναπαράγεται και να χορεύεται και πάλι, έχει όμως στοιχεία που έχουν και σήμερα αντιστοιχεία στη ζωή. Pregunta ahora si el tipo de baile del tango hoy día tiene una expresión actual, como era en ese entonces, y si ha cambiado algo. No, el tango cambió porque cambia las épocas y cambia la gente que lo baila. Έχει αλλάξει στο εξής, ότι έχοντας αλλάζει οι εποχές και το καιρό, αλλάζει και το τρόπο που χορεύεται και με τον οποίο καταλαβαίνει κανείς το τάγκο. Sí, en los orígenes se bailaban en los lugares marginales. Στην αρχή χορεύανε αυτό σε μέρους όχι νόμιμους, αλλά έτσι, σε κανένα μπαρ, σε κανένα μπουρδέλο, τέτοιο είδος. En los 40, bueno, luego de que fuera exportado, digamos, que viniera a Francia con Gardel, con... va, digamos, se expande a toda la sociedad en la época de oro del tango, los 40 y los 50. Μετά που έγινε γνωστό στο εξωτερικό, που το περισσότερο από αυτό έγινε με το Κάρος Γκαρδέλ, που πήγε Αμερική και Γαλλία, το τάγκο άλλαξε μορφή και έγινε δεχτό και από την υψηλή κοινωνία, όχι πια μόνο τους χαμηλό επίπεδο ανθρώπους της Αργεντινής.
Υπάρχει ένα αυθεντικό ταγκό και υπάρχουν και άλλα είδη, και τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά? Pregunta si hay un tipo de tango auténtico y si hay otro tipo de tango que también se enseña y cuál sería la diferencia entre los dos. Yo voy a aclarar que el tango evoluciona, digamos, entonces hay estilos diferentes. Θέλω να πω ότι το tango έχει πάθει με το καιρό κάποιες διαφορές, κάποιες αλλαγές. Entonces... Por eso. Hay un tango que es el más orillero, el más a piso. Υπάρχουν είδος τάγκο που είναι πιο πολύ του marginal people, como περιφερειακών ανθρώπων. Claro, y el otro que es el que le llamamos de salón, que no tiene que ver con el tango de salón de acá, digamos. Και έχει άλλο ένα που είναι ένα είδος πιο πολύ του σαλονιού, που είναι περίπου το ballroom dancing. Que es el que baila la mayoría de la gente de la clase media, digamos. Το οποίο είναι αυτό που χορεύουν οι περισσότεροι της κοινωνίας της μεσαίας τάξης. Y también hay un tango que es para shows que se llama fantasía, que es agregarle un poco más de brillo a figuras de lo que se hace en el baile de salón. Έχει και επίσης ένα είδος τάγκο που το λένε φαντασία, το οποίο φέρνει μέσα στο ταγκό το κανονικό φιρουλέτς και μορφές διαφορετικές, τις οποίες είναι πιο πολύ για show. Claro, porque en un baile uno no puede estar a los saltos, digamos. Επειδή σε ένα χορό... Sería peligroso para los demás bailarines. Ναι, σε ένα χορό κανονικό δεν ήταν εύκολο ούτε δυνατό να χοροπηδάνε και να κάνουν φιρουλέτς και φιγούρες όπως γίνεται σε φαντασία, επειδή θα υπήρξε πρόβλημα με τους άλλους χορευτές. Ποιο διδάσκεται και ποιο χορεύεται στη σκηνή εσείς? Παύλο, ¿cuál es el tipo de tango que enseñan y qué es lo que entrenan? Bueno, nosotros tratamos de enseñar lo que es el tango argentino desde sus orígenes en los distintos estilos, donde está el orillero, el de salón, el fantasía. Y el tango en realidad es uno solo, digamos, que uno que tenga de generaciones es por lo propio de cada lugar, digamos, porque el tango orillero se mezcla con el de salón o viceversa, entonces de ahí sale una esencia de danza que solamente se puede aprender en Argentina. Y apárese en el libro Macri. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να διδάσκει το αυθεντικό ταγκό αργεντινό με τα διάφορα στοιχεία από το οριζέρο, όπως είπαμε, το περιθωριακό, της μεσαίας τάξης, της φαντασίας, μια σύνθεση από όλο αυτό και να το κάνει και με την νοοτροπία των Αργεντίνων, ο οποίος έχει το πάθος και το νιώθει πάρα πολύ βαθιά αυτό. Μάλιστα. Και στη σκηνή περισσότερο πιο απ' όλα είναι αυτό που, που cuando... δείχνουν, γιατί βλέπουμε ιστορίες με... Cuando están haciendo una presentación o un show, ¿cuál es el tipo de tango que sacan ahí? Bueno, nosotros ahí tratamos de mostrar de todos los estilos. Αυτό που προσπαθούν είναι να δείξουν λίγο από όλα. Λίγο από όλα. El caminado, el más de salón. Πώς también, περπατάει. También hacemos tangos de fantasía, que es lo que uno hace en un show, digamos. Algo de fantasía, algo de show. Es una pequeña mezcla. Ναι. Λίγο ένα μεικτό. Thank you.
σημαίνει, ποια είναι η σχέση του με τη μουσική, με το τραγούδι, γιατί βλέπουμε στη σκηνή πάντα τους χορευτές με συνοδεία, με τα μπαντονεόν, με όλα αυτά. ¿Cuál es la relación que tiene el baile entre ustedes, bailarines, la relación con el músico, con el bandoneón, con el violín, con el piano, con la gente? Cuando bailamos en... Cuando hacen un show. Sí, la música, digamos, cuando nos preguntaron por los estilos que hacemos, en realidad lo funda la música, porque los pasos los vamos poniendo por cada acorde, por cada... Τα βήματα γίνονται με το κάθε ακόρντ της μουσικής, με την κάθε πενταγράμμα που όπως είναι φτιαγμένο, πώς βγαίνει έξω, έτσι θα είναι η απάντηση των χορευτή πάνω στο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν απαντάμε. Movimiento, digamos, que le sale a Pablo, de acuerdo al sentido. Και επίσης, cómo lo atraviesa la música, είναι η απάντηση των Παύλο σαν άντρας στο χορό και πώς οδηγάει την Βερόνικα, την παρτενέρ του, σε αυτές οι κινήσεις και μετά είναι το interaction. Η σχέση που έχουν μεταξύ τους. Και η αγκαλιά είναι το βασικότερο και χωρίς αγκαλιά δεν υπάρχει χώρο. Και ερχόμαστε στην επόμενη ερώτηση που λέει ότι το ταγκό έχει μηδενική απόσταση ανάμεσα στους δύο παρτενέρ. Πόσο εύκολα αποχτιέται αυτό το πράγμα που κοινωνικά δεν υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια αυτά που έχουμε δεχτεί όλοι μας για τον εαυτό μας. Como se ve que en el tango hay una diferencia de espacio entre los dos bailarines de 0 centímetros. ¿Cómo es que se logra esto? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Y qué relación existe entre los dos? Me parece que es como todas las cosas, digamos, depende de lo que uno quiere hacer. Nosotros queremos bailar. Si debajo del escenario tenemos otra relación, queda totalmente despegada de lo que es el escenario en sí, de lo que es la danza. Όταν θέλουν να χορέψουν, λέγεται ότι ξεχνιέται όλα τα υπόλοιπα όσο είναι εκτός το μέρος που θα χορεύουν και εκείνη τη στιγμή υπάρχει μόνο αυτό. Εάν έχω άλλη φίλη, άλλον φίλο, οικογένεια, δουλειά ή οτιδήποτε, ξεχνιέται από εδώ και ύστερα που αρχίσουμε να χορεύουμε, είναι μόνο το χορό. Y yo quería agregar que es muy difícil encontrarse dos personas como Verónica y yo en el tango. Porque tiene que pasar por una cuestión sentimental, digamos. Είναι και επίσης δύσκολο να βρεθούν δύο ανθρώπους σαν Παύλο και Βερόνικα, επειδή υπάρχει και το πάθος και τα συναισθηματικά. Es una expresión donde uno tiene que bailar abrazado. Πρέπει να χορεύεις σε αγκαλιά. Tiene que bancarse la transpiración. Θα υδρώνουν. Tiene que bancarse la mala onda del otro. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή όταν κάνουν πρόβες, υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να περαστούν και αυτές όπως περνάει η αγκαλιά και το ωραίο το χορό. Και δεν είναι εύκολο να βρεθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να το κάνουν επαγγελματικά. Más allá que en los bailes populares que se hacen en Argentina, las personas se juntan para bailar. Y no importa, como yo te decía ayer, que si uno es médico, el otro es diariero. Δεν έχει σημασία εάν ο ένας είναι γιατρός, ο άλλος πουλάει εφημερίδες, ο άλλος είναι δικηγόρος. Το ίδιο θέμα είναι, άντρας γυναίκα είναι και έτσι θα χορεύουμε. Αυτό είναι κάτι που μόνο εξηγεί ότι μπορεί να βρεθεί μόνο στο ταγκό. Χωρίς discrimination, όπως λέμε. Χωρίς διαχωρισμούς κοινωνικούς. Διαχωρισμούς κοινωνικούς. Ναι. Το κοστούμι και το σκηνικό πόσο σημαντικά είναι μέσα στην όλη ιστορία, γιατί πρέπει ο Πάμπλο να είναι ντυμένος έτσι, η Βερόνικα κάπως, με τα μαλλιά, με τα παπούτσια, αυτό το πράγμα πόσο... Pregunta, ¿cuál es la relación ahora entre la vestimenta de Pablo, la tuya, los zapatos, el maquillaje, en la puesta de escena y todo eso? Esto es para el escenario, digamos. Ό,τι φοράω τώρα, λέει, είναι για την σκηνή. Las mujeres que bailan tango en la milonga o donde sea, rigurosa llevar zapatos de taco. Η γυναίκα που θα χορεύει πάντα θα πρέπει να έχει το είδος παπούτσι που φοράει η Βερόνικα. No baila ni en el escenario ni en el baile ni en la milonga.
Αλλιώς δεν χορεύει ούτε στανγκό, ούτε στο σαλόνι, ούτε στη μιλόγκα. Δεν θα εξηγούμε τι είναι. Porque no te sacan a bailar los hombres. Επειδή οι άντρες δεν θα σε βγάλουν να χορεύεις, επειδή αν δεν έχεις ωραία παπούτσια, δεν υπάρχει να σε βγάλουν. Y bueno, y la indumentaria fundamentalmente es muy femenina. Και αυτό που θα φορέσει η γυναίκα θα είναι πάντα πολύ θηλυκό. La mía no. La mía no, τα δικά μου όχι, λέει Παύλο. Y el hombre sí zapatos de acordonados. Και ο άντρας θα φορέσει πάντα παπούτσια με κουρδούνι. Yo puedo agregar algo, y también esta forma de, más allá de que el tango un poco machista acá domina Verónica. Αφού ο τάγκο είναι για τους μάτσους, λέει το machismo, αλλά όπως βλέπετε, εδώ έχει τη τελευταία κουβέντα η γυναίκα. Este también tiene que ver un poco con la vestimenta que hoy utilizamos con Verónica era para darle un poco de sobriedad. Όπως είπε η Βερόνικα, ήταν κάτι το οποίο φοράμε για να δίνουμε κάποια seriousness, σοβαρότητα στο χώρο που κάνουμε. Pero hay diferentes vestimentas para bailar los distintos estilos, como decía Verónica. Αλλά υπάρχει διαφορετικό είδος ρούχων, το οποίο φορείται για μία ή άλλη, ή άλλη από τους διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, για μια μιλόγκα, nos ponemos otra ropa, otros zapatos para bailar. Για μιλόγκα, θέλει άλλα παπούτσια, άλλο ρούχο. Para el vals, exactamente lo mismo. Για το βάλς, αλλάξει πάλι τι φοράνε. Δεν υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη ιστορία την οποία μας λέει το ρούχο στο τάγκο. Es decir, que la ropa que se usa no nos está diciendo una historia concreta. Ιστορία temporal argentina, eso es. Historia... Κάτι σαν. Από την ιστορία του χορού, ίσως, ή από το ξεκίνημά του. Είναι απλώς το ότι είναι βραδινός χορός επίσημος. Quiere decir, si nos dice algo de la forma del inicio del tango, o nos habla de que es un baile solamente de la noche y que por eso se viste una así. Bueno, es un baile de la noche. Είναι τις νύχτας. Y sí hay parte de la historia, digamos, και cuando uno ambienta la milonga con el orillero. Εάν κάνουμε και βάλουμε την μιλόγκα μαζί με τον οριζέρο που είναι αυτό το περιφορειακό. Exacto. Y bueno, y después usamos y ropa de fantasía, que es ropa más actual, ropa de la noche, pero es más actual. Και μετά για τη φαντασία, ρούχων πιο πολύ για show. Yo agregaría que el tango, digamos, es una danza de noche, pero ha tenido sus distintos momentos en todo el género. Είναι ναι ένα χορό για τη νύχτα, αλλά έχει γίνει χορό και μέρα και απόγευμα και νύχτα, ναι. Στις διαφορετικές στιγμές. Ya tuvo el momento de la música. Ήταν και μόνο μουσική, tuvo el momento del canto. Τραγούδι. Y yo particularmente creo que hoy día es el momento de la danza. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σήμερα είναι η στιγμή της περασμένες τα τραγούδια και μόνο τη μουσική, είναι τώρα η στιγμή του χορού. Porque hoy ingresa en todo el mundo a través de la danza. Επειδή παντού στον κόσμο τώρα πάει μόνο σαν χορό. Ναι, είναι πολύ της μόδας και σαρώνει στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα έχουμε δει πολλές παραστάσεις. Στην Αργεντινή γίνονται πολλές παραστάσεις χορού. Dice que ha visto que en muchas partes están haciéndose show y presentaciones de teatro. Y pregunta si es que también en Argentina es ese tipo mismo de onda de presentaciones. ¿Cómo se lo ve hoy allá? Sí, hay shows de tangos y hay compañeros. Έχουμε και shows aquí, sí. Que από ομάδας. Sí. Y ahora que ha con bastante fuerza hace unos años que... ¿Cuántos años? Y 10 años. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου έχει πάρει μεγάλη φορά. Aparte las compañías argentinas, me refiero, ¿no? Antes de salir al mundo se forman en Argentina. Los bailarines son todos argentinos, se forman en academias o en los bailes populares. Y περισσότεροι από τους χορευτές που βγαίνουν έξω από την Αργεντινή, όλοι έχουν περάσει από κάποια ακαδημία, κάποιο μέρος που διδάσκονται το τάγκο. Y se dedican a bailar como bailarines profesionales. Και το κάνουν σαν επάγγελμα. Las mujeres generalmente son las que más formación tienen en la cuestión de la danza, digamos, porque οι γυναίκες συνήθως έχουν παραπάνω σχολή πάνω στο χορό. Vienen de la danza clásica, le dan una... Επειδή οι περισσότερες έχουν ήδη κάνει και κλασικό χορού. Quienes le han dado la estilización al tango, digamos. Και κάπως θεωρείται ότι είναι η γυναίκα η οποία έχει φέρει το stylizing, δηλαδή το ωραίο και το φινίρισμα, ναι, στο χορό.
Και θα ρωτούσε ένας χορευτής επαγγελματίας τάγκο, του τάγκο, τι εκπαίδευση πρέπει να περάσει ή τι περνάει συνήθως, εν πάση. Un bailarín profesional de tango, ¿qué tipo de educación ha tenido? Mira, la mayoría se forma con, elige maestros, digamos. Soteri, guínote de maestros. Y hay muchos, y lo cual quiere decir que fija cada uno estilos particulares, que todos son argentinos. O cacenas, bebé, elegí tu propio tu style. Uh-huh. Y uno, bueno, puede tomar con varios maestros, que a su vez ellos... vienen con enseñanza de otros maestros anteriores. Είναι ένα ποτπορί, θα λέγαμε, επειδή ο καθένας από αυτούς τους δασκάλους έχει ήδη μάθει με άλλους, mm-hmm. οι οποίοι μάθανε με άλλοι και γίνεται ένα μείγμα. Ο καθένας βάζει και το δικό του στήμα. Και μετά βάλει ο καθένας και τα δικά του. Pero es por generaciones de maestro, no hay una escolaridad, digamos. Δεν είναι μια σχολή, μια γραμμή που να λέγεται. Y lo que tiene esta danza, digamos, de particular es que es muy libre. Acá cualquiera puede aprender tres pasos y se hace un maestro. Και επίσης είναι πολύ ελεύθερο. Οποιοδήποτε μπορεί να μάθει κανείς τρία βήματα και να την προχωράει και μπορεί να φτάσει κάπου για να γίνει μαέστρο. Y aparte puede crear su crear pasos, es si está conectado, que es el abrazo, que es lo que dije, lo fundamental, puede genera su propia danza, el bailarín es su coreógrafo. El mismo oídos o χορευτής μπορεί να δημιουργεί την δική του τρόπο χορό, έχοντας την αγκαλιά, έχοντας το βήμα, και από εκεί και ύστερα ό,τι δημιουργείται θα μπορεί κανείς να πει είναι το δικό του στυλ. Y también como yo decía hoy, como es una danza muy libre, digamos, hay gente que se ha formado en Buenos Aires, en Argentina, con algún maestro bueno, ha aprendido cuatro o cinco coreografías y después salen al mundo a trabajar de eso. Οι περισσότεροι από τους χορευτές που έχουν βγει από την Αργεντινή κάνανε 4-5 χρόνια, ας πούμε, μάθημα ή μάθανε 4-5 χορογραφίες διαφορετικές, κάνουν αρκετά χρόνο και μετά βγαίνουν έξω στο εξωτερικό και εκπροσωπεύουν αυτό που έχουν κάνει. Mm-hmm. Και θεωρούνται επαγγελματίες γι' αυτό. Y por ahí lo único que se enseñan son pasos y los pasos tienen una historia, digamos. Uno no hace un paso porque es lindo. Α, και το άλλο, το σημαντικό είναι ότι το κάθε βήμα δεν το κάνει κανείς έτσι επειδή γουστάρει, έχει κάποιο λόγο, έχει κάποια ιστορία, κάποια trajectory. Los pasos son movimientos que se hacen en el baile popular donde uno no se tiene que chocar con esta pareja que está acá, con esta que está acá, entonces empieza a haber un... Si no tienes experiencia no puede hacer el paso. Το βήμα δεν είναι μόνο επειδή κάνω ένα βήμα, έχει σχέση και με τους υπόλοιπους που είναι, με το είδος χορού, με το μέρος που γίνεται, πόσα άτομα χορεύουν, εάν θα υπάρξει αρκετά χώρο για να γίνει ελεύθερο, εάν όχι, αν είναι περιορισμένο, αλλάζει το τρόπο και πώς γίνεται. Es por eso que yo insisto en el tema de que es una manera de vivir y no solamente aprender pasos en la danza, ¿no? Είναι γι' αυτό που λέω ότι δεν είναι μόνο ένας είδος χορού, αλλά είναι και ένα είδος πώς ζει κανείς. Τρόπος ζωής. Να φτάσουμε σε κάτι άλλο. Βλέπουμε συνήθως την παρτενέρ, ο άνδρας, να την τραβάει από εδώ, από εκεί. Η σχέση άντρα-γυναίκας πώς είναι σε αυτό το χώρο και πώς το δέχονται οι σημερινές γυναίκες αυτό το πράγμα. Να ακούσω. Καλά, το κατευθύνεται κάπως έτσι. Pregunta. Viendo cómo es el tipo de baile y el hombre guía a la mujer y la mujer es guiada por el hombre, entonces, ¿cuál es la sensación que tiene una mujer hoy día con el feminismo y todo eso en cuanto al tipo de baile? Bárbaro. Por fin, en algo deciden. Epitelus, Katia, Pofasison, Ley. Aunque sea bailando. Esto que nadie mono joró. No, bien, dejarse llevar, bailar. Realmente que la lleven a uno es algo muy placentero. Το να χορεύεις μαζί και να σε πάει είναι κάτι που είναι πολύ ευχάριστο. Uno puede bailar y cerrar los ojos. Μπορείς να χορεύεις και να κλείνεις τα μάτια. Y toda la responsabilidad cae en... Και όλη η ευθύνη πέφτει στον άντρα. Es muy placentero. Έχει
Είναι πολύ ευχάριστο. Después uno deja de bailar y está todo bien, dice uno. Και όταν τελειώνει το χορό, σταματάει αυτή τη στιγμή και γίνεται πάλι το κανονικό. Θέλω να πω και εγώ. Haciendo un poco de historia, el tango se bailaba entre hombres. Κάποτε, κάνοντας λίγο ιστορία, στην αρχή του 1900, χορεύαν πιο πολλοί άντρες με άντρες. Después le dimos este espacio a la mujer para que tenga el mismo placer que nosotros. Και λόγω που έχουμε καλή καρδιά, είπαμε ας τις αφήνουμε και αυτές να χορεύουν και γι' αυτό δώσαμε χώρο και στην γυναίκα. Ανακατευθήκανε και εκείνες. Και μία τελευταία ερώτηση. Μας χορέψατε τρία κομμάτια τάγκο πριν και ένα το οποίο ονομάσατε Μιλόγκα το τελευταίο. Τι διαφορά από τα υπόλοιπα έχει? Bailaron ustedes tres tangos y el último era una milonga. ¿Quiere ella la diferencia entre el tango y la milonga? Bueno, la milonga tiene otro origen. Y milonga έχει άλλη αιτιολογία, δεν είναι? De origen uruguayo, Pablo, sí. Είναι πιο πολύ από την Ουρουγουάη. Y tiene otro ritmo, digamos. Και άλλο ρυθμό. Pero bueno, en los bailes populares se bailaba tango, milonga. Yo quiero aclarar una cosa que es que el tango en sus orígenes eran muy como improvisados. Στην αρχή χορεύανε tango με milonga μαζί και θέλω να πω και κάτι άλλο. Porque bueno, después, porque en principio iban a un bordel, digamos. En el principio, sin arjí, joreban en una bordelo y se caen a café. Y un venía por ahí un violinista. Ερχόντουσαν ένας violinistas. De la flauta. Ένας με flauta. O un bandoneón. O ένας με bandoneón. Y bueno, improvisaban, una guitarra, bandoneón. Y όχι το bandoneón, με guitarra. Improvisaban, entonces era al principio. Que eran autosquedismos. Y bueno, luego, más adelante, cuando lo sube a la clase media, digamos, se hacen. Está el tango orquestado donde ya se incorpora el piano, hay bandoneones, hay violín. Μετά όταν έρχεται το πιάνο, το bandoneón, το violín και τη guitarra. Y es más cuadrado y es el 2x4. Γίνεται 2x4 και πιο κανονικό. Y los pasos son más similares a los pasos que hacemos ahora porque se organizan en función de esa música que es más cuadrada. Επειδή γίνεται έτσι για κάτι συγκεκριμένο, είναι πιο ordered, πιο οργανωμένο, το είδος χορού μαζί με τη μουσική. Bueno, y la milonga, que tiene otro origen, tiene ya otra métrica musical. Και η milonga έχει άλλο μέτρο. Pero que se puede bailar con los pasos del tango. Αλλά μπορεί να χορεύεται με τα βήματα του tango. Igual que el vals. Όπως το vals. Το vals criollo. Que es otra métrica, se baila con los mismos pasos. Που έχει άλλη μέτρηση, αλλά πάλι με τα ίδια βήματα. Αλλά lo que quería también ella saber era el qué quería decir la palabra milonga, como encuentro. Milonga. Σε το δικό σου, το και εντεντεί δε σου. Μιλόγκα είναι επίση σήμερα ένα είδο meeting place. Εκεί σημείο συνάντηση, τόπο συνάντηση. Και χορεύεται συνήθω κόντρα το ρολόι. Δηλαδή, ανάποδα από τους ανάποδα, του ρολογίου. Και είναι ένας μέρος που πάνε όλοι οι άντρες, γυναίκες, έχει φαγητό, έχει ποτά, έχει μια ορχήστρα ή αν όχι ορχήστρα μουσική και σηκώνεται ο καθένας, καλεί όποιος και να είναι εκεί πέρα και χορεύουν. Και είναι αυτό το είδος χορό τη Μιλόγκα που έχει δώσει την ευκαιρία του στο ταγκό τώρα να γίνει ό,τι έχει γίνει, το πρόοδο που έχει δοθεί. Le dije la explicación. Del baile de la milonga, de lo que es como baile. Ah. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο σεμινάριο. Ευχαριστούμε και εμείς. Muchas gracias. Bueno, gracias. Γεια σας. Και από εμάς τι άλλο, να είστε καλά και να χορεύετε.